Μετά όμως τα οικονομικά μπορεί να ευνοηθούν, ενώ σήμερα, αύριο, απρόσμενα γεγονότα από πρόσωπο του περιβάλλοντός σας θα σας ικανοποιήσουν. Για τους Σταύρους μας, οι οποίοι είναι προβληματισμένοι με σχέσεις και συνεργασίες, κάπου τα πράγματα λίγο βελτιώνονται και σήμερα και ειδικά αύριο. Ένα οικονομικό θέμα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σας, ενώ πρόσωπα του περιβάλλοντός σας σας βοηθούν, όποια και αν είναι τα προβλήματά σας, συγγενείς, φίλοι, ακόμα και για ένα οικονομικό θέμα, ακόμα και για ένα εργασιακό θέμα, μπορείτε να έχετε μια σημαντική βοήθεια. Των πρώτων ημερών αποκλείεται να μην έχετε συζητήσεις και αν είστε γεννημένοι μετά τις 13, μπορείτε να ελπίζετε στην τύχη η οποία μπορεί να επιλύσει θέματα. Με τον Κρόνο βέβαια απέναντι από το ζώδιό σας, ο οποίος σας καλεί να είστε προσεκτικοί στις σχέσεις σας, γιατί πολλές φορές σιγά 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 οι σχέσεις αποκολλώνται ο ένας από τον άλλο, αν είπα σωστό ότι αποκολλώνται ο ένας από τον άλλο, χωρίς να το καταλάβουμε. Για τους διδύμους είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα είναι εξαιρετικό. Μπορεί να έχετε μυστικές επαφές ή συμφωνίες οι οποίες είναι σημαντικές. Ασχολείστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τα οικονομικά. Εκείνα τα οικονομικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν έξοδα, βελτιώνονται. Mm-hmm. Όλο και βελτιώνονται. Όλο και καλύτερα. Βελτιώνονται τα οικονομικά. Άντε να δούμε, Ρελίτσα, τι θα γίνει. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι σε όλο αυτό το δίμηνο, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, οι δίδυμοι μπορούν να οριστικοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα που μπορούσε να τους φέρει οικονομικά. Μάλιστα. Καρκινάκι, αποκλείεται να είστε γεννημένα τέλος Ιουνίου. 25.